Έξι χοροδίες θα προσφέρουν ένα μουσικό ταξίδι, τόσο με παραδοσιακές όσο και σύγχρονες χριστουγεννιάτικες συνθέσεις, καθώς και κάλαντα. Κάθε χοροδία θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το δικό της μοναδικό πρόγραμμα, ενισχύοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα με τις φωνές τους. Είμαστε χαρούμενοι που διοργανώθηκε αυτό το γεγονός, γιατί σε έναν κόσμο που κυριαρχούν οι διαφωνίες, οι κραυγές, οι βόμβες, οι εκρήξεις και οι πύραυλοι, έρχεται ένα φεστιβάλ που κρίνεται αναγκαίο, περισσότερο από ποτέ. Όχι για να ευχαριστήσει τα αυτιά μας, όσο για να είναι μια αντιπολεμική αντίσταση μέσα από τους ήχους. Φέτος το Μάρτιο συμμετείχε στη χοροδιακή συνάντηση που διοργάνωσε το Ζωγράφιο Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη για τα 150 χρόνια στην ίδρυσή του. Τον Οκτώβριο στο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών στο Χέρβιτ Νόβι του Μακεδονίου. Κύριο αντικείμενο της χοροδίας αποτελεί το ελληνικό χοροδιακό τραγούδι, συμπεριλαμβάνοντας το ρεπερτόριό της αφιερώματα στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες και το παραδοσιακό τραγούδι, αλλά παράλληλα και καθ' αυτό χοροδιακή μουσική, όπως διαμορφώθηκε από την εποχή του Μεσαίωνα και έπειτα. Το 2021 η χοροδία μας παρουσίασε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το 2022 είχε αφιέρωμα στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή. Πέρσι το Σεπτέμβριο πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο και τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μάνο Χατζηδάκη. Φέτος το Σεπτέμβριο παρουσίασαν 12 τραγούδια για τα 10 χρόνια της χοροδίας με τη μαέστρο κυρία Νικολέτα Παπάζουγλου, κατά την οποία τιμήθηκε ως μαέστρο της χοροδίας και τη σημαντική προσφορά της. Από το 2014 τη χοροδία διευθύνει η μαέστρος Νικολέτα Παπάζουγλου, η οποία με την άρτια κατάρτισή της, την υπομονή και την επιμονή της έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη χοροδία. Η χοροδία αριθμεί περίπου 40 μέλη. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι «Χριστός γεννάται», «Δοξάσατε», «Ύμνος κανόνας τρίφωνος», «Αλληλώτα κάλατα γεωργίας», «Carol of the Bells κάλατα Ουκρανίας». Διευθύνει μαέστρος Νικολέτα Παπάζογλου, ενώ στο πιάνο συνοδεύει ο Ταλαντούχος Θανάσης Τσαμίτρος. Είναι πάρα πολύ ωραία η συνάντηση αυτή. Η μουσική φέρνει κοντά στους ανθρώπους, σημαίνει το Θεό, την ειρήνη, την αγάπη. Να είμαστε καλά και να σας ευχηθούμε όπως λένε τα κάλαντα της που θα ακούσει τελευταία. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία, καλή καρδιά, χαμόγελο και θεία ευλογία. Εμείς φέραμε ένα βιβλίο της κυρίας Αγοράστη που τώρα το εξέδωσε και το δώρησε στο σύλλογο μας. Παροιμίες. Αντικειμενικά βεβαίως έργες. Το πλήρωσε με δικά της χρήματα και το μοιράζει σε λόγους, κύριε Αγοράστη, πάντα θα έλεγα εθελοντικά προσφέρει για όλους.